Με αίσθημα ευθύνης ανταποκριθήκαμε στην πρόσκλησή σας. Είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε σε εσάς, στην ελληνική κυβέρνηση, στον ελληνικό λαό, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 13,5 εκατομμύρια μάσκες. Θέλω εκ μέρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και όλου του ελληνικού λαού να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετικά γενναιόδορη προσφορά σας σε μια στιγμή κρίσης να θωρακίσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μια πολύ σημαντική δωρεά 13 εκατομμυρίων μασκών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτής της πολύ μεγάλης κρίσης, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το προσωπικό των νοσοκομείων μας, οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται ότι πηγαίνουν σε αυτόν τον πόλεμο με τα απαραίτητα πολεμοφόδια. Και τα πολεμοφόδια για αυτούς είναι οι μάσκες, είναι οι στολές, είναι όλος ο προστατευτικός εργοσμός που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση έτσι όπως πολύ καλά γνωρίζουν να το κάνουν. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο προσωπικό μου κάλεσμα να στηρίξουν την ελληνική πολιτεία σε αυτές τις στιγμές κρίσης. Σε όλα τα ιδρύματα, μεγάλα και μικρά, αλλά και σε όλους τους μεμονωμένους πολίτες, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης και με απόθεμα αγάπης και κατάθεση ψυχής συνεισέφεραν και συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Διότι όσο συγκινητική και γενναιόδορη είναι η δικιά σας πρωτοβουλία, άλλο τόσο συγκινητική είναι και η πρωτοβουλία μιας γυναίκας στα Γρεβενά που μόνη της έσπευσε να ράψει μάσκες για να τις προσφέρει στο νοσοκομείο των Γρεβενών. Καλούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι να δώσουμε μία μεγάλη μάχη. Και αυτήν την μάχη πρέπει να την κερδίσουμε και πρέπει να την κερδίσουμε επιμένοντας στη στρατηγική την οποία έχουμε ακολουθήσει μέχρι τέλους. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι λόγος εφησυχασμού. Θα πρέπει να επιμείνουμε στις πολιτικές τις οποίες έχουμε υλοποιήσει. Θέλω να ευχαριστήσω τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της πολιτείας να μείνουμε σπίτι, που όλοι μας έχουμε περιορίσει τις ελευθερίες μας για να υπηρετήσουμε έτσι το κοινό καλό. Χτίζουμε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα εμπιστοσύνης, όχι μόνο στις δυνατότητες του κράτους να ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτοφανή κρίση, αλλά και στους ίδιους τους δεσμούς, τους αρμούς της κοινωνίας μας, η οποία αποδεικνύει ότι την ώρα της κρίσης μπορεί να δράσει και να δράσει ενωμένα. Φέτος θα κάνουμε ένα διαφορετικό Πάσχα από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα ψήσουμε αρνιά σε δημόσιο χώρο, θα προσκυνηθούμε από το σπίτι μας, αλλά θα είναι η εξαίρεση στον κανόνα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπάμε περισσότερο. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα για αυτήν την γενναιόδορη χειρονομία. Ευχαριστώ σε όλους τους δωρητές μας και ενωμένοι όλοι μαζί, κράτος, πολίτες, κοινωνία των πολιτών, κοινοφελή ιδρύματα, θα τα καταφέρουμε.